Καλώς ήρθατε στα διαδικτυακά μαθήματα του Κέντρου Αρνός. Πάμε να δούμε την άσκηση 7 από το δεύτερο κεφάλαιο της βιολογίας κατεύθυνσης. Τμήμα μίας μη κωδικής αλυσίδας βακτηριακού DNA έχει την παρακάτω αλοχεία βάσεων 3, TAF-AC, TAF-GC, ATAF-A, ATAF-G, ATAF-TAF-5. Ποια είναι η ακολουθία βάσεων της συμπληρωματικής αλυσίδας του DNA, ποια θα είναι η αλοχεία των κωδικονίων στο mRNA που μεταγράφεται από αυτή την αλυσίδα, ποια είναι τα αντικωδικόνια για κάθε κωδικόνιο του RNA. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα με το γενετικό κώδικα για να καθορίσετε την ακολουθία των αμινοξέων του πεπτιδίου που θα συνδεθεί από το mRNA. Μην παραλείψετε να συμπληρώσετε τα 5 και 3 άκρα των νουκλεϊκών οξέων. Ξαναγράφουμε την μη κωδική αλυσίδα. Η μη κωδική ονομάζεται διαφορετικά και μεταγραφόμενη. Και για να βρούμε τη συμπληρωματική αλυσίδα που στην προκειμένη περίπτωση θα είναι η κωδική, εφαρμόζουμε τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. Δηλαδή, όπου TAF στη μεταγραφόμενη αλυσίδα βάζουμε α στην κωδική, όπου α TAF, όπου C G και όπου G το C. Και για να είμαστε πιο σωστοί και συμπληρώνοντας τα άκρα, θα θυμίσουμε ότι οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες, άρα απέναντι από το τρίτο άκρο της μίας βρίσκεται το πέμπτο της άλλης. Και απέναντι από το πέμπτο άκρο βρίσκεται το τρίτο άκρο. Για να βρούμε το mRNA που μεταγράφεται, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό το mRNA θα είναι συμπληρωματικό ως προς την μεταγραφόμενη αλυσίδα. Άρα όπου έχουμε TAF στην μεταγραφόμενη αλυσίδα θα έχουμε α στο mRNA, όπου έχουμε α θα έχουμε U, όπου έχουμε C θα έχουμε G, και έχουμε G θα έχουμε C. Για τα άκρα, απέναντι από το τρίτο άκρο θα βρίσκεται πάλι το πέμπτο και απέναντι από το πέμπτο το τρίτο. Για να βρούμε τα αντικωδικόνια του tRNA για κάθε κωδικόνιο του mRNA, θα πρέπει να χωρίσουμε αρχικά το mRNA σε κωδικόνια. AUG, ACG, UAU, UAC και UAA που βλέπουμε ότι είναι και κωδικόνιο λήξης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα υπάρχει συμπληρωματικό αντικωδικόνιο και επίσης δεν θα κωδικοποιείται κάποια αμινοξή. Το πρώτο κωδικόνιο στο mRNA είναι το AUG, άρα το αντίστοιχο αντικωδικόνιο θα είναι συμπληρωματικό και θα είναι του UAC. Και για να το γράψουμε πιο σωστά με τα άκρα του, 3 UAC 5. Αντίστοιχα για το δεύτερο κωδικόνιο, το αντικωδικόνιο θα είναι το UGC. 3 λοιπόν UGC 5. Για το τρίτο το UAU θα είναι το AUA. 3 AUA 5 και για το τέταρτο το UAC θα είναι το AUG. 3 λοιπόν AUG 5. Πριν να πάμε να βρούμε ποια αμινοξέα αντιστοιχούν στα κωδικόνια, πάμε να δούμε λίγο τη θεωρία και να δούμε πώς διαβάζουμε το γενετικό κώδικα. Ουσιαστικά για να διαβάσουμε το γενετικό κώδικα πάμε στο μόριο του mRNA και διαβάζουμε μία τριπλέτα νουκλεοτιδίων, δηλαδή ένα κωδικόνιο. Το UGG, για παράδειγμα, κωδικόνιο, κωδικοποιεί το αμινοξύ τρυπτοφάνη. Πάμε να το δούμε αυτό στη πράξη, πώς το διαβάζουμε. U το πρώτο γράμμα, G το δεύτερο, G και το τρίτο. UGG, λοιπόν, το κωδικόνιο, τρυπτοφάνη, το αμινοξύ. Άρα, λοιπόν, πώς θα βρούμε τα αμινοξέα του πεπτιδίου. Θα πάμε στο mRNA, θα χωρίσουμε ξανά τα κωδικόνια. Το κωδικόνιο λήξης δεν έχει αμινοξύ, δεν κωδικοποιεί κάποιο αμινοξύ. Και πάμε να δούμε το πρώτο κωδικόνιο, το AUG,
κωδικοποιεί τη μεθιονίνη, το ξέρουμε από τη θεωρία αυτό. Ας δούμε το δεύτερο, το ACG. Αν κωδικοποιεί την θρεονίνη. ACG λοιπόν το κωδικόνιο, ξαναπάμε στο γενετικό κώδικα. A το πρώτο γράμμα, C το δεύτερο γράμμα, G το τρίτο γράμμα. ACG λοιπόν, το κωδικόνιο, θρεονίνη ταμπλοξή. Τρίτο κωδικόνιο αντίστοιχα UAU και τέταρτο κωδικόνιο UAC. Και τα δύο αυτά κωδικόνια θα κωδικοποιήσουν την τυροσίνη. UAU, UAC. Πάμε να το δούμε ξανά λίγο αυτό από τον γενετικό κώδικα. U το πρώτο γράμμα, A το δεύτερο γράμμα, U το τρίτο γράμμα στη μία περίπτωση, C το τρίτο γράμμα στη δεύτερη περίπτωση. UAU λοιπόν το ένα κωδικόνιο, UAC το άλλο, τυροσίνη και στις δύο περιπτώσεις τα αμυλοξή. Και έτσι λοιπόν καταφέραμε να βρούμε και τα αμυλοξέα στο πεπτίδιο. Καλή συνέχεια.